Και συνεχίζει, αγαπητοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του το λόγο του περί των δύο μαρτύρων που είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά. Ευρισκόμεθα δε εις το 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 5. Και ήτις αυτούς θέλει αδικήσε, πύρεκ πορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεστήλει τους εχθρούς αυτών. Και ήτις αυτούς θέλει αδικήσε, ούτω δι αυτών αποκτανθήνε, ούτι έχουν στην εξουσίαν των ουρανών κλείσε, ή να μη ιετός βρέχει τα σημέρας της προφητείας αυτών. Και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων, στρέφειν αυτά εις αίμα και πατάξε την γην εν πάση πληγή ο Σάκης εάν θελήσωσι. Όπως είδατε, οι δύο μάρτυρες έχουν μία μεγάλη και υπεράνθρωπον εξουσίαν από τον Θεό δια των εξής λόγων. Ο Αντίχριστος με την ενέργεια του Σατανά θα επιτελεί τέρατα και σημεία με τα οποία θα πλανά τους ανθρώπους και θα αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο αληθής Μεσσίας. Ως αντιστάθμισμα αυτής της απάτης την οποία θα κάνει ο Αντίχριστος με τα θαύματά του εις τους ανθρώπους της γης, κατά φιλανθρωπία πάντοτε του Θεού, οι δύο μάρτυρες θα επιτελούν υπεράνθρωπα θαύματα που θα δείχνουν ότι ο Αντίχριστος είναι πλάνος. Γράφει ο ερμηνευτής Αρέθας: «Σημείς φυσί χρήσονται και αυτοί δυνατής, δια του αληθινού εαυτών τα καταπλάνην και απάτην ελέγχοντες και τους ορώντας εις πίστην και συγκατάθεσιν έλκοντες, βαβέ της θείας αγαθότητος αντίρροπον τι πλάνη την αλήθειαν αντιταξάσεις». Θα κάνουν και οι δύο μάρτυρες θαύματα, ακριβώς έλεγα της φιλανθρωπίας, όπως σας είπα, του Θεού, δια να δημιουργηθεί αυτό το αντίρροπον εις την πλάνη. Είναι κάτι ανάλογο με ό,τι είχε συμβεί στην Αίγυπτο με τον Μωυσέα και τους μάγους. Οι δύο μάρτυρες θα ενθυμίστε, οι δύο μάρτυρες θα έχουν αμέριστη την προστασία του Θεού, γι' αυτό όποιος θα ήθελε να τους βλάψει θα εκπορεύεται από το στόμα τους φωτιά που θα καταστρέφει τον εχθρόν. Μοιάζει παράξενο λίγο. Τούτο θυμίζει τον προφήτην Ηλίαν, που όταν τον επεσκέφθησαν κατ' εντολήν του βασιλέως Οχοζίου δύο πεντηκόνταρχοι, ο ένας μετά τον άλλον, δηλαδή δύο αξιωματικοί, ο καθένας με 50 άνδρες, δια να τον συλλάβουν τον προφήτην Ηλίαν, τότε ο προφήτης κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και τους κατέκαυσε και κατέβη πύρεκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτόν τον πεντηκόνταρχον και τους πεντήκοντα αυτού. Αυτό συνέβη με τον πρώτο, συνέβη με τον δεύτερο, βλέποντας ο τρίτος πεντηκόνταρχος που ανέβηκε πάνω στο βουνό δια να συλλάβει τον προφήτη, ότι και αυτός θα έχει την ιδίαν τύχη, εγονάτισε πρώτου προφήτου, τον παρέκάλεσε να τον λυπηθεί. «Λυπήσουμε», λέγει, «του Θεού άνθρωπε, και εμένα και τους 50 αυτούς άνδρες, μη μας κάνεις κακό να καούμε, και σε παρακαλώ άκουσέ με, έλα κάτω εις τον βασιλέα». Τότε το Πνεύμα του Θεού του είπε: «Κατέβα». Και κατέβηκε ο προφήτης Ηλίας εις τον βασιλέα δια τα περαιτέρω. Αλλά τι βλέπουμε όμως εδώ? Ότι ο προφήτης Ηλίας κατέκαψε αυτούς τους πεντήκοντα συν πεντήκοντα, ώστε να πως θα μπορούσαν αυτοί οι δύο προφήτες να κατακαίουν τους αντιπάλους των.
φαίνεται φοβερόν. Φαίνεται ότι εκείνες οι ημέρες θα είναι φοβερές. Αν διαβάσετε στο Δέλτα Βασιλείων, από όπου σας ανέφερα το περιστατικό αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο, θα δείτε, αγαπητοί μου, τι φοβερές ημέρες ήταν και τότε με τη φοβερή ειδωλολατρία. Ίσως θα τολμούσα να έλεγα ότι ο Αχάβ, ο οποίος βεβαίως ήταν Ισραηλίτης, είχε όμως γυναίκα η οποία δεν ήταν Ισραηλίτισσα, η Ιεζάβελ, ή το ειδωλολάτρησα, ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας κάποιος τύπος του Αντιχρίστου, ο οποίος ζητούσε να φωνεύσει τον προφήτη Ηλία. Αλλά έφυγε ο Αχάβ από τη μέση, ήρθαν άλλοι βασιλείς, ο προφήτης έμενε στη θέση του και τώρα έχουμε τον Οχοζία, ο οποίος προβαίνει εις το να θέλει να φωνεύσει τον προφήτη. Ακόμα θυμίζει τον Μωυσέα, που στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 16, που όταν επανεστάτησαν εκείνοι οι Λεβίτε, ο Κορές, ο Δαθάν και ο Αβύρον, δια να έχουν και αυτοί προνόμια επί της ιεροσύνης που ο Θεός δεν τους τα είχε δώσει και τα αμφισβητούσαν εις τον Άρον, τότε πήρ εξήλθεν παρακυρίου και κατέφαγε τους 50 και 200 άνδρες, τους προσφέροντας το θυμίαμα. Ώστε λοιπόν βλέπουμε πήρ τα φεύγει και από τον προφήτη Ηλίαν και από τον Μωυσέα και να κατακαίει τους επαναστάτες, τους αντιπάλους. Προπαντός όμως ο λόγος των δύο προφητών θα είναι πύρ, δηλαδή θα είναι πύρινος, ο οποίος θα ελέγχει και θα τσακίζει και θα κατακαίει τα κόκαλα. Λέει η Σοφία Σιράχ: και ανέστη Ηλίας προφήτης ως πύρ, και ο λόγος αυτού ως λαμπάς εκέετο. Ακόμη η εξουσία της ανομβρίας, και μάλιστα όσο καιρό θα προφητεύουν οι δύο προφήτε, 3,5 χρόνια που θα έχουν την εξουσία να μην βρέχει ο ουρανός, θυμίζει ομοίως την ενέργεια του προφήτου Ηλία, ο οποίος ενήργει κατά το αυτό χρονικό διάστημα. Είναι μάλιστα αξιοπρόσεκτον ότι συμπίπτει αυτή η χρονική περίοδος των 3,5 ετών που θα δράσουν οι δύο προφήτε με τα 3,5 χρόνια του προφήτη Ηλία στην εποχή του. Αυτό το θεωρώ ένα σπουδαίο κλειδί κατανοήσεως του καιρού. Προσέξατε, επειδή υπάρχουν πολλές ερμηνείες που αναφέρονται εις του ότι τα 3,5 χρόνια δεν είναι ακριβή, αλλά είναι απλώς ένας αριθμός που δείχνει το ίμιση του 7, σας τα έλεγα μια περασμένη φορά, δείχνει το σύντομον, αλλά όχι όμως ότι είναι 3,5 χρόνια, αλλά ότι είναι απλώς ένα σύντομος χρόνος. 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, πάντως σύντομος χρόνος. Αν λάβετε υπόψη ότι ο Αντίχριστος δεν θα βασιλεύσει πολύ, τότε τα 3,5 χρόνια είναι 3,5 χρόνια. Αλλά το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το εξής. Τότε τα 3,5 χρόνια στην εποχή του προφήτη Ηλία ήταν πραγματικά 3,5 χρόνια. Έχω λοιπόν στα χέρια μας ένα ιστορικό δεδομένο, ένα ιστορικό προηγούμενο. Τι θα εμποδίσει λοιπόν και εις το μέλλον να είναι πράγματι 3,5 χρόνια? Διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ ο χρόνος μπορεί να είναι μεγάλος. Δεν έχει δηλαδή μία αναλληγορική ή μεταφορική ερμηνεία. Είναι ό,τι ήταν και τότε στην εποχή του προφήτη Ηλία. 3,5 χρόνια. Όλα αυτά έχουν σημασία. Μάλιστα, αν λάβετε υπόψη ότι ο Κύριος
είπε ότι θα κολοβωθούν οι ημέρες εκείνες. Κολοβώνω τις ημέρες, θα πει τις μικραίνω. Μικραίνω το χρονικό διάστημα, διότι δεν θα είναι δυνατόν να αντέξουν οι πιστοί την ταλαιπωρία την οποία θα τους επιφέρει ο Αντίχριστος. Ακόμη η πληγή της πατάξεως των υδάτων και της μεταβολής των σεν αίμα θυμίζει τον Μωυσέα στην Αίγυπτο, όταν λέγει εδώ σαφώς ότι θα έχουν την δυνατότητα να στρέψουν τα νερά εις αίμα και πατάξε την γη εν πάση πληγή. Αυτό δείχνει ότι έχει κάποια σχέση με εκείνα που συνέβησαν τότε στην Αίγυπτον. Εξ αυτού υπάρχει και η ερμηνεία ότι αντί του Ενόχ είναι ο Μωυσής. Δεν έχει όμως πολύ σημασία εάν, αγαπητοί μου, είναι ο Ενόχ ή είναι ο Μωυσής. Σημασία έχει ότι ο Αχάβ και ο Φαραώ στέκονται ιστορικοί τύποι εσχάτων γεγονότων. Και εφόσον τότε είχαμε ιστορικά γεγονότα, συγκεκριμένα, πραγματικά το νερό μετεβλήθη σε αίμα, πραγματικά ήταν νύχτα αξιμέρωτη, ψήλα φυτή, που οι Αιγύπτιοι ήθελαν να βγουν έξω από το σπίτι τους και δεν έβλεπαν, πραγματικά έπεσαν οι βάτραχοι, οι σκνήτες, όλες αυτές οι πληγές, η χάλασσα κτλ. Εάν λοιπόν αυτά είναι ιστορικά δεδομένα, τότε ιστορικά δεδομένα θα είναι και τα έσχατα. Και όταν τελέσωσε την μαρτυρία αυτών, το θηρίον, το αναβαίνον εκ της αβύσσου, ποιήσει με ταυτόν πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Και όταν τελειώσουν, σας αποδίδω την μαρτυρία τους οι δύο προφήτε, το θηρίο που αναβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο μαζί τους και θα τους νικήσει και θα τους φωνεύσει. Φυσικά το αφυπνιστικό και το διασαφιστικό κήρυγμα των δύο προφητών είναι επόμενο να λήξει συντόμως και μάλιστα στο θάνατό τους, διότι δεν είναι δυνατόν ελεγχόμενος ο Αντίχριστος να τους αφήσει αυτούς να επιζήσουν. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής και όταν τελέσωσι την μαρτυρία αυτών, όταν την τελειώσουν. Προσέξτε εδώ ένα ερμηνευτικό σημείο το οποίο είναι πολύ μεγάλης αξίας και σημασίας και το οποίο μοιάζει ότι είναι κρυπτογραφικόν εις την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή που ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται εις τον Αντίχριστο. Σας είπα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, συγγνώμη, στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ακούσατε. Όταν λέγει όταν τελέσωσε την μαρτυρία αυτών, τότε ο Αντίχριστος θα βάλει χέρια πάνω τους, το θηρίον. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σαν να περιμένει ο Αντίχριστος να τελειώσουν το έργο τους οι δύο προφήτες και τότε να επιτραπεί εις αυτούς, εις αυτόν να τους πολεμήσει. Σαν να περιμένει. Τι θα πει αυτό? Προσέξτε, ο Κύριος λέγει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο, παραλαβώνται τους 12, είπεν προς αυτούς, ιδού αναβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ και τελεσχίσετε πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών το Υιό του ανθρώπου. Θα τελεστούν, θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν όλα τα γραμμένα στους προφήτες. Συνεπώς, δεν ήρθε η ώρα μου να με συλλάβουν. Μάλιστα άλλος Ευαγγελιστής σημειώνει, όταν θέλησαν να συλλάβουν τον Κύριον εις το Ιερόν, δεν συνελήφθη, δεν μπόρεσε να τον συλλάβουν, διότι δεν είχε έλθει η ώρα. Ως κάτι να κρατάει τους αντιπάλους, τους εχθρούς,
για να πραγματοποιήσουν το κακό. Κατά κυριολεξία όμως στο θέμα του Αντιχρίστου μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του, και το οποίο αποτελεί ένα εκ πρώτης όψεως σκοτεινό σημείο ερμηνευτικό, και το οποίο εδώ τώρα θα αντιληφθείτε πως θα λυθεί. Λέγει εκεί ο Απόστολος: «Και μην το κατέχον είδατε, εις το αποκαλυφθεί με αυτόν εν το εαυτού καιρό. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόναν ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται, και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος». Πολλοί νόμισαν ότι πρόκειται περί, ότι τι είναι αυτό το κατέχον, ο κατέχον άρτη, ότι ήταν ο αυτοκράτορ της Ρώμης. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Θα σας το αποδώσω και θα το ερμηνεύσουμε. «Και νυν και τώρα γνωρίζετε αυτό που κατέχει». Μιλάει σαν κρυπτογραφικά. Που κατέχει εις το να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στον καιρό του. Δηλαδή σαν να εμποδίζεται. «Διότι το μυστήριο ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον αυτός που ήδη κατέχει πρέπει να φύγει από τη μέση. Και όταν αυτός που κατέχει, κρατάει, φύγει από τη μέση, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, ο οποίος είναι εις τον κόσμο, αλλά εμποδίζεται να αποκαλυφθεί». Ποιος είναι λοιπόν αυτός? Αγαπητοί μου, είναι η πρόνοια του Χριστού. Αυτός είναι ο κατέχον. Είναι η πρόνοια του Χριστού που δεν αφήνει τον διάβολο να ενεργηθεί, να ενεργήσει. Δεν αφήνει τον Αντίχριστο να φανεί. Όταν όμως για τις αμαρτίες μας υποχωρήσει ο Χριστός, άρει την πρόνοια του, τότε αμέσως θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Επειδή είναι ένα λεπτό σημείο αυτό, θα ήθελα να σας το μεταφράσω από τη μετάφραση του Τρεμπέλα. Ακούσατε? Δυστυχώς δεν έχει κάνει υπόμνημα στην Αποκάλυψη ο Τρεμπέλας, παρά μόνο μία ερμηνευτική απόδοση, τίποτε άλλο. Ακούστε πως το αποδίδει, έχει σημασία. «Γνωρίζετε τώρα εκείνο που εμποδίζει τον άνομον, ώστε να μην εμφανιστεί αυτός πρωτύτερα, αλλά εις των καιρών που του έχει οριστεί από τον Θεόν. Δεν ήλθε όμως ακόμη ο ορισμένος καιρός του, διότι τώρα είναι εις ενέργεια η δύναμη του κακού και της ανομίας, η οποία εις μεγάλων βαθμών παραμένει κρυμμένη και δεν εφανερώθη ακόμη ολόκληρος. Υπάρχει δε κάποιος που εμποδίζει τον άνομον να φανερωθεί, και η φανέρωση του ανώμου θα αναβληθεί μόνο μέχρι ότου αυτός ο κάποιος που κατά θείαν πρόνοιαν παρεμποδίζει την εμφάνισή του φύγει από το μέσον, και τότε θα φανερωθεί ο άνομος». Οπότε αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι αυτό το «ο νυν κατέχον», το «νυν κατέχον» και «ο κατέχον άρτη», αυτός που κατέχει ήδη, δεν είναι παρά η παρουσία και η πρόνοια του Χριστού εις τον κόσμο. Ο Χριστός δεν αφήνει ακόμη τον Αντίχριστο να φανεί. Τον εμποδίζει. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή, ένεκα της αμετανοησίας των ανθρώπων, όταν θα έχει πληθυνθεί η αμαρτία εις υπερθετικών βαθμών, που πια θα είναι θα Σόδομα και Γόμορα, είπα Σόδομα και Γόμορα, τότε θα αρθεί η προστασία του Χριστού, και τότε ευθύς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Επάνω σε αυτό στηρίζεται, φαίνεται, και ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος λέγει το εξής. Σας είπα Σόδομα, θα γίνομαι Σόδομα, και γινόμαστε Σόδομα, γινόμαστε. Εξάλλου παρακάτω θα αναφερθεί στα Σόδομα ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ευθύς παρακάτω, τώρα αμέσως παρακάτω. Που σημαίνει τούτο.
λέει ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν η ομοφιλοφιλία που υπήρχε στα Σόδομα πληθυνθεί καθ' υπερβολήν και ξεχυθεί εις τους δρόμους χωρίς ντροπή, όπως τότε στα Σόδομα, που σημειώνει ο ιερός συγγραφεύς της γενέσεως από μικρού έως μεγάλου, τότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Τότε. Δηλαδή σημαίνει θα έρθει η παρουσία, συγγνώμη, θα έρθει, θα παρθεί δηλαδή η πρόνοια του Χριστού για τον κόσμο, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα δράσει αυτά τα 3,5 χρόνια και ευθύς μετά θα επέμβει ο Χριστός, ο οποίος θα αναλώσει τον Αντίχριστο και εν συνεχεία θα έλθει η Δευτέρα του παρουσία. Και όταν τελέσωσιν την μαρτυρία αυτών. Ποια μαρτυρία? Σας το έλεγα και την περασμένη φορά. Γράφει ο Αρέθας ότι ούτως ο παρών ουκέστη ο Χριστός, απατεών δε και ολέθριος πλάνος, ήξι δε όσον ούπο ο του Θεού Υιός, ο και πιστευταίων ως σωτήρι και επί ευεργεσία των ανθρώπων και πάλε παραγεγόνι, παραγεγονότι και νυν παραγενωμένο. Ποια θα είναι η μαρτυρία τους? Ότι αυτός ο παρών, ο Αντίχριστος, δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι απατεώνας και πλάνος, καταστροφεύς, ολετήρ. Θα έλθει δε, να, τώρα κοντά, όσον ούπο, τώρα κοντά, θα έρθει ο πραγματικός Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο οποίος είχε έλθει από φιλανθρωπία την πρώτη φορά, θα επανέλθει πάλι. Αυτή θα είναι η μαρτυρία την οποία θα τελέσουν, δηλαδή θα ολοκληρώσουν και θα τελειώσουν. Βλέπετε αγαπητοί μου ότι όλα τελειώνουν στον κόσμο αυτόν, και το κήρυγμα της μετανοίας και το κήρυγμα της αναμονής του Μεσσίου, όλα τελειώνουν, όλα τέλος έχουν. Μόνο που εμείς δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτά έχουν τέλος, διότι μας έχει καταλάβει στην εποχή μας βαριά ακιδεία, βαριά αμέλεια να θέλουμε να σωθούμε. Το θηρίον, το αναβαίνον εκ της αβύσσου, ποιήσει με ταυτόν πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Το θηρίον είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος περί του θηρίου. Η πρώτη φορά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, για πρώτη φορά η ονομασία θηρίων, και τίθεται ενάρθρος το θηρίον, όχι κάποιο θηρίο αλλά το θηρίον, όχι διότι μόνον πρόκειται περί συγκεκριμένου προσώπου, που ο λόγος θα γίνει στα επόμενα κεφάλαια όπως θα το δούμε, αλλά και διότι ο ιερός Ευαγγελιστής επιθυμεί να προετοιμάσει το έδαφος κατά τη συνήθειά του εις τους αναγνώστες, να μην εκπλαγούν περί τίνος πρόκειται, και ήδη αναφέρει το χαρακτηρισμό το θηρίον δια να τους βοηθήσει να αρχίσουν να συνηθίζουν με την παρουσία του. Ποιο είναι όμως αυτό το θηρίο? Γράφει ο Αρέθας, βλέπετε χρησιμοποιώ αρκετά πυκνά τους πατέρες εκκλησίας μας ακριβώς για να κατοχυρώνεται μια σωστή ερμηνεία. Θηρίον τον Αντίχριστον λέγει, δια το ομών και απάνθρωπον και αιμοβόρον, ούγαρ εξ άλλης φύσεως εγερθίσεται ο αλητήριος, ούτως αλλά εκ της ημετέρας και ανθρωπίνης ουσίας άνθρωπος γαρέστε κατ' ενέργεια του σατανά. Δηλαδή θηρίον ονομάζει τον Αντίχριστον επειδή έχει ομότητα και απανθρωπία και αιμοβορία. Όχι λοιπόν ότι δεν θα είναι άνθρωπος, άνθρωπος θα είναι ο αλητήριος, αλητήριος, και μάλιστα αν το θέλετε το λί με γιώτα, το τι με ήταν.
που θα πει ανώσιος, θα πει κακοποιός, θα πει καταστροφεύς, όχι αλήτης. Αλήτης είναι αυτός που πλανάται στους δρόμους, αλλά αλητήριος, ανώσιος, κακοποιός, καταστροφεύς. Αυτός θα έχει πάρει τη δική μας τη φύση, την ανθρωπίνη φύση. Άνθρωπος θα είναι, αλλά κατ' ενέργεια του σατανά. Και λέγεται θηρίον δια την αιμοβορία του. Αυτό μας λέγει ο Αρέθας. Βέβαια, εδώ όπως είπαμε, ο Ιερός Ευαγγελιστής μας δίνει μία πρώτη γεύση περί του θηρίου. Περισσότερα θα μας αναφέρει ο ίδιος εις το 13 κεφάλαιο και πέρα. Αλλά και εμείς περιοριζόμεθα τώρα στην περιγραφή του Αντιχρίστου, επιφυλασσόμενοι αγαπητοί μου, να αναπτύξουμε εις των οικείων τόπων τα περί του Αντιχρίστου διεξοδικώς. Θα πούμε όλα τα χαρακτηριστικά του με πάσα δυνατή λεπτομέρεια από ό,τι μας παραδίδει ο Λόγος του Θεού. Εδώ όμως δεν θα κάνουμε ανάλυση περί του Αντιχρίστου. Αν ρωτήσετε όμως και σε τι θα μας χρησιμεύει αυτή ακριβώς η περιγραφή του θηρίου του Αντιχρίστου, μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Η αστυνομία όταν αναζητεί κάποιον κακοποιόν, δίνει σε όλους τους χωροφύλακες από μια φωτογραφία του, αν υποτεθεί ότι έχει φωτογραφία του. Αν ήταν δυνατόν θα δίνει και στους πολίτες φωτογραφία του κακοποιού, ώστε ή δημοσιεύεται η φωτογραφία, ώστε να δουν τα χαρακτηριστικά οι άνθρωποι και όπου τυχόν τον συναντήσουν να τον συλλάβουν. Αυτό σημαίνει πρέπει να ξέρουμε μετακριβίας τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, ώστε όταν θα εμφανιστεί να μην μας πλανήσει, αλλά να γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος είναι ο Αντίχριστος. Όταν επί παραδείγματι εμφανίζεται κάποιος με κουστούμι, με ρεμπούμπλικα, με γραβάτα, κύριος καθώς πρέπει, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, και μας λέει ότι είναι σπουδαίος, τον κοιτάζουμε πάνω κάτω και του λέμε φύγε από εδώ απατεώνα. Για μια στιγμή θα τρόμαζε κανείς και θα έλεγε αυτόν τον Κύριο, τον καθώς πρέπει, τον αποκαλείς απατεώνα. Ναι, όταν είδες τα χαρακτηριστικά του και μπορείς να βλέπεις τι σκοπούς έχει αυτός, γιατί δεν τον πεις απατεώνα, φύγε από εδώ απατεώνα. Και να φανταστείτε αγαπητοί μου ότι ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί άγιος, άκατος, αρνίων, θα εμφανιστεί φιλάνθρωπος. Όταν θα αναλάβει την εξουσία θα πει να δώσουμε ψωμί στους φτωχούς, να μην υπάρχει φτωχός στον κόσμο. Θα κάνει θαύματα, θα θεραπεύει τους αρρώστους. Θα έλεγε κανένας τι άλλο υπολείπεται επιτέλους, τι άλλο υπολείπεται, αυτός είναι ο Μεσσίας. Και θα προσκυνήσουν το θηρίο, τον απατεώνα, τον ολετήρα των ψυχών. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες εφρόντισαν να μας δώσουν η Αγία Γραφή πρώτα, ο Λόγος του Θεού, και οι πατέρες να επισημάνουν και να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Είναι μεγάλο πράγμα. Θα μου επιτρέψετε να πω και θα ευχόμαι όσοι ακούτε το Λόγο του Θεού να έχετε αυτή τη δυνατότητα, ότι μόνο των πιστών και Αγίων προνόμιον είναι να ξεχωρίσουν εις το πρόσωπο του Αντιχρίστου το θηρίον. Μόνο αυτόν είναι προνόμιον. Οι άλλοι θα πλανηθούν. Δεν θα θέλατε λοιπόν πραγματικά να μπορούμε να γνωρίζουμε? Είναι αναγκαιότατον. Και αν λάβετε μάλιστα υπόψη ότι με τα ίδια χαρακτηριστικά έρχονται και οι πρόδρομοι του. Θα δούμε παρακάτω ότι υπάρχει και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος δεν είναι παρά σαν τρόπον τινά ο πρόδρομος που κηρύσσει τον Μεσσία. Και μην ξεχνάτε, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, πρόσωπο και αυτός θα είναι, αλλά πρώτου ψευδοπροφήτου υπάρχουν ήδη καταστάσεις, όχι πρόσωπα, καταστάσεις που έρχονται με αυτά τα σχήματα της παγκοσμίου κοινωνικής δικαιοσύνης, φιλανθρωπίας, αγάπης.
και όλα αυτά υπηρετούν τον Αντίχριστο. Δεν θα ήθελα παρά να μείνω μόνον στον χώρο των εκκλησιαστικών. Θυμόσαστε ότι δεν καταμετρήθηκε όλη η πόλης παρά μόνο ο ναός και η εσωτέρα αυλή όπου και το θυσιαστήριο. Ο υπόλοιπος ναός και οι πόλεις καταπατήθησαν υπό των εθνών. Πάρτε την περίπτωση του οικουμενισμού. Αυτός που χαλκεύτηκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό, αγαπητοί μου? Ένας δούριος ύπος. Ναι, ένας δούριος ύπος. Τι είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, ο οικουμενισμός? Ο οικουμενισμός είναι ένας δούριος ύπος, ο οποίος κουβαλά τον Αντίχριστο. Ναι, κι όμως το σύνθημα, παρακαλώ, του οικουμενισμού είναι αγάπη. Αγάπη. Και υπηρέτησαν αυτό το σχήμα του οικουμενισμού, το υπηρέτησαν και το υπηρετούν αυτή τη στιγμή και ορθόδοξοι κληρικοί, ανωτάτων μάλιστα βαθμών. Δυστύχημα, έλεγε ο Μακαρίτης, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, έλεγε ότι ο οικουμενισμός δεν είναι μια αίρεση, αλλά είναι πανέρεση. Έχει μέσα όλες τις αιρέσεις και είναι μια κατάργηση του χριστιανισμού στην πραγματικότητα. Και όμως, εν ονόματι της αγάπης, εμφανίζεται ο οικουμενισμός. Και όταν πει κανείς και στραφεί εναντίον του οικουμενισμού, του λέγουν: στρέφεσαι εναντίον της αγάπης, είσαι ο κήρυξ του μίσους. Ο κήρυξ του μίσους, λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίζουμε κάτω από αυτούς τους δουρίους τύπους, να ξεχωρίζουμε, αγαπητοί μου, τον Αντίχριστο. Είναι ανάγκη, προσέξατε το, διότι μπορεί να μην ζήσουμε εμείς τις ημέρες του Αντιχρίστου. Μπορεί να έχουμε πεθάνει η γενιά μας, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, μπορεί να είναι σε 50 χρόνια, να 100, 500, 1000, δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι όμως και μέσα στην προσεχή 30 ετία. Κανείς δεν ξέρει τίποτα, κανείς δεν το ξέρει. Τα σημάδια μόνο άρχισαν να γίνονται πολλά. Δεν έχει σημασία αν αλωθούμε από τον Αντίχριστο ή τους προδρόμους του. Εάν σήμερα χαθούμε από τους προδρόμους του Αντιχρίστου, είναι ως να χαθήκαμε από τον Αντίχριστο. Είναι το ίδιο. Δηλαδή, σωτηρία δεν έχουμε. Αλλά σας είπα, πιο πολλά θα πούμε τότε εις το οικείον κεφάλαιο. Έχουμε μάλιστα πάρα πολλά να πούμε. Πρώτο Θεός. Το θηρίον χαρακτηριστικός ανέρχεται από τη Σαβίσου. Ανήλθε, λέει, από την Άφισο. Τι είναι αυτή η Άφισος? Λέγει πάλι ο Αρέθας: Άφισον δε το των ανθρώπων δίων, των πικρών τες αμαρτίες και λυπηρών και αστατούντα τες περιφυσίς εσύ και αντυπνίες των πονηρών πνευμάτων. Δηλαδή, Άφησον εννοεί τον ανθρώπινο βίο των πικρών, από τις αμαρτίες και τα λυπηρά και τα δυσάρεστα, και που αστατεί ο κόσμος από τα περιφυσίματα και τα αντιφυσίματα των πονηρών πνευμάτων. Δηλαδή, ένας κόσμος που άγεται και φέρεται από τους δαίμονες. Μέσα από αυτή την Άφησο του αστατούντος και εμπνεωμένου από τους δαίμονες κόσμου θα βγει ο Αντίχριστος. Ακόμα χαρακτηριστικότητα γράφει ο άνθρωπος Ιεροσολύμων 200 χρόνια πιο μπροστά, πιο πίσω. Άφησον νοητέων των παρόντα κόσμων, εν σκότη όντα της αγνωσίας βεβηθισμένων, που είναι βυθισμένος μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού, ρευστόντε αλίπικρον, δηλαδή αρμυρός και πικρός, αλίπικρον και ολισθυρών και καταρώης ορέξεσιν υποβρύχιον, που είναι από επιθυμίες, γεμάτος από επιθυμίες κατώτερες, και κύμαση μεριμνών υπεραντλούμενων και κλειδονιζόμενων,
που κατέχεται και κλειδονίζεται από μέρη, από τα κύματα των μεριμνών και αντιπνίες περιστάσεων αντιρρυπιζόμενόντε και χυμαζόμενων και με εναντίους ανέμους περιστάσεων να σαλεύεται και να βασανίζεται. Εκ ταύτης ούν της αβύσου, από αυτή λοιπόν την άβυσο του κόσμου αναβύσεται ο Αντίχριστος. Θα βγει ο Αντίχριστος γεγεννημένος μεν άνθρωπος εκ της φυλής του Δάν, ενός τον του πατριάρχου Ιακώβ Ιεών, θηρίων δε ούτω ήδη, όχι στη μορφή θηρίων, αλλά το τρόπο και τη διαθέση αγριοπόστε και θηριωδώς κινούμενον κατά των Αγίων. Τα ίδια δηλαδή που λέει και ο Αρέθας. Αλλά προσέξτε όμως, είναι άλλο σημείο αγαπητοί μου, το οποίο παρακαλώ πάρα πολύ ας προσέξουμε. Μήπως εμείς σαν σύνολο που είμαστε μέσα στον κόσμο στην εποχή μας συνιστούμε την άβυσον? Το σκεφτήκατε αυτό? Δηλαδή να είμαστε κόσμος εν ενία ηθική, να είμαστε κόσμος όπως εδώ μας περιγράφει ο Αρέθας και ο Άνθιμος Ιεροσολύμων, εις τρόπον ώστε να πλαισιώσουμε εμείς, να αποτελέσουμε δηλαδή το υλικό, την ύλη, αυτό που λέγεται άβυσος, από όπου θα βγει ο Αντίχριστος. Μήπως πολύ το φοβάμαι ότι σε συντριπτική πλειοψηφία οι χριστιανοί μας αποτελούν αυτοί οι ίδιοι την άβυσο. Τι είναι αυτό? Όταν αγαπητοί μου εμείς σαν χριστιανοί έχουμε κοσμικόν φρόνημα και κινούμεθα μέσα εις τον κόσμο αυτόν σαν να μην υπάρχει ούτε Θεός, ούτε Χριστός, ούτε ψυχή, ούτε θάνατος, ούτε κόλασης, ούτε βασιλεία του Θεού. Εάν κινούμεθα με αυτόν τον τρόπον, να φυλάξει ο Θεός. Να είμαστε σίγουροι όμως, αποτελούμε τότε εμείς οι ίδιοι την άβυσον από όπου θα βγει ο Αντίχριστος. Και ποιήσει με ταυτόν των Αγίων πόλεμον και νικήσει αυτούς. Βεβαίως είναι πολύ φυσικό ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της μαρτυρίας των δύο προφητών. Εφόσον αυτοί οι δύο προφήτες, ο Ηλίας και ο Ενώ, ματαιώνουν αυτή το σχέδιο το δικό του. Ήδη ο Δανίλη, ο οποίος είναι επικαιρότατος αγαπητοί μου, ο Δανίλη δεν εξυντλήθη ίστα της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Ο Δανιήλ επεκτείνεται και στην δευτέρα παρουσία του Χριστού. Το λέγω αυτό διότι πρέπει να μελετούμε τους προφήτες. Στην παλιά εποχή, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη, οι άνθρωποι τότε μελετούσαν τους προφήτες για να μάθουν για τον Χριστό. Έτσι δεν βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέγει, εκείνον που εμείς μελετούμε και διαβάζουμε τους προφήτες τον βρήκαμε, τον Ιησούν, τον από Ναζαρέτ. Και επειδή αυτό είχε μία διατύπωση λιγάκι παράξενη στη μέση, διότι ο Μεσσίας δεν θα ήρθε από τη Ναζαρέτ αλλά από τη Βηθλεέμ, αλλά έμπαινε όμως ένα κάτι που το πράγμα φαινομενικά το άλλαζε, διότι ο Κύριος πήγε στη Ναζαρέτ αλλά δεν κατήγεται από τη Ναζαρέτ. Και τότε ο Ναθαναήλ του λέγει, ο οποίος μελετούσε τους προφήτες, για διάβαση του λέγει, να δεις, βγήκε προφήτης από τη Ναζαρέτ, που σημαίνει ότι ο Ναθαναήλ μελετούσε πολύ καλά τους προφήτες. Ναι, δεν σας κάνει εντύπωση αγαπητοί μου ότι σήμερα οι αιρετικοί κρατούν τους προφήτες και τους αναλύουν και εμείς δεν ξέρουμε ούτε τα ονόματά τους, ούτε πόσοι είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε καν τους τίτλους των προφητικών βιβλίων δεν γνωρίζουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Αλίμονό μας. Και να φανταστείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος λέγει να μελετούμε τους προφήτες. Καλά κάνουμε, λέει, να μελετούμε τους προφήτες, γιατί είναι φως σε κακοτράχαλο μονοπάτι. Γι' αυτό δεν εξαντλείται ο Δανιήλ, δεν εξαντλείται, όπως και άλλοι προφήτες δεν εξαντλούνται.
Μιλούν για την πρώτη παρουσία, μιλούν για τη δευτέρα παρουσία. Και τι λέγει ο Δανίλη? Ήδη είχε προφητεύσει περί του θηρίου αυτού. Εκεί ομιλεί για τέσσερα θηρία. Το τέταρτο ήταν αλόκοτο, περίεργο, παράξενο, καταπληκτικό. Του είχε εμπνεύσει φόβον η παρουσία αυτό το θηρίο του Δανίλη. Και δεν είναι τίποτε άλλο παρά στην πρώτη ιστορική φάση οι επίγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου με αντιπροσωπευτικών τύπων των αντίοχων των Επιφανή, ο οποίος είναι τύπος του Αντιχρίστου, κατόπιν είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η οποία εβασάνισε τους Αγίους, τους Χριστιανούς, και στο τέλος ο Αντιχρίστος. Αυτό είναι το θηρίο. Ήδη μίλησε ο Δανίλ. Και για να το δείτε, ακούσατε τη γράφη. Είναι στο 7 κεφάλαιο, 25 στίχος και 21 στίχος. Ακούστε. Και λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει. Ένας λοιπόν, πρόσωπον είναι, συγκεκριμένο. Τι θα πει λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει? Θα μιλήσει ασεβώς. Και εσύ, ποιος είσαι εσύ ο Θεέ? Ποιος είσαι εσύ ο Θεέ? Δεν σε λογαριάζω. Φοβερόν. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος αυτό. Θα καταργήσει, λέει, κάθε σέβασμα, λέει στη Δευτέρα του προς Θεσσαλονικής επιστολή. Και θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Και τους Αγίους υψίστου παλαιώσει. Και τους Αγίους του Θεού θα τους αχριστεύσει. Ακούστε, παλαιώσει, αχριστεύσει. Και υπονοήσει. Του αλλοιώσε καιρούς και νόμων. Και θα σκεφτεί. Κοιτάξτε τι ρήμα βάζει. Αλλοιώσε. Δεν λέει αλλάξε. Διότι όταν αλλάζω κάτι, λέω μια αλλαγή, κάτι αλλάζει. Απλώς αλλάζει. Αλλοιώνω σημαίνει αλλαγή βάθους. Αλλαγή βάθους. Που σημαίνει ότι έχω τώρα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή για να καταλάβετε, αυτό το ύφασμα αν το πάρω μέσα έξω θα έχω κάτι άλλο. Το άλλαξα, λέμε. Το άλλαξα. Όταν αυτό στην υφή του υποστεί κάτι, αλλοιώνεται, και τότε είναι κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται περί αλλαγής, αλλά περί αλλοιώσεως. Θα έχει λοιπόν σκεφτεί να αλλοιώσει τι? Καιρούς και νόμων. Οι καιροί, ξέρετε τι είναι εδώ, είναι η φύση. Να αλλοιώσει την φύση. Τώρα τι είναι αυτή η αλλοίωση της φύσεως? Πόσα θα είχαμε να πούμε. Πόσα θα είχαμε να πούμε. Η αλλοίωση της φύσεως. Αλλά και η αλλοίωση του νόμου. Προσέξτε, αλλοίωση του νόμου. Αν θέλετε στη φύση, όταν το παραφύση διαποτισμένο πια μέσα στο κύτταρο των ανθρώπων εμφανίζεται ως φύσης. Και όταν ο νόμος του Θεού, γιατί περί του νόμου του Θεού ομιλεί εδώ και εννοεί, όταν αυτός ο νόμος θα έχει διαστραφεί. Πάρτε παράδειγμα την αποποινικοποίηση της μοιχείας, που σημαίνει, νόμος είναι, νόμος του Θεού είναι, που σημαίνει όχι απλώς αλλάζομαι το θέμα να μην τιμωρείται η μοιχεία. Το να πούμε βρε αδελφέ, δεν θέλω να τιμωρείται η μοιχεία, είναι απλώς μια αλλαγή. Το να πούμε το να μην αισθάνονται οι μοιχοί άσχημα για μια ρετσινιά που θα μπορούσαν να τους πουν οι άλλοι άνθρωποι απ' έξω, αυτό πια δεν είναι αλλαγή του νόμου, είναι αλλοίωση. Αλλάζει σε αυτή την υφή του το πράγμα πια. Αλλάζει τελείως, αλλοιώνεται. Χάνουμε το μέτρο, χάνουμε το κριτήριο. Γιατί αν περάσουν μερικά χρόνια και πείτε σε αυτόν ο οποίος απατά τη γυναίκα του και σε αυτήν που απατάει τον άνδρα της ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, θα γελάσει και θα πει τι αμαρτία, κουτός είσαι. Τι αμαρτία. Ενώ σήμερα αν του πεις είναι αμαρτία, ή ακόμη θα το μάθει ο άνδρας, θα το μάθει η γυναίκα σου, α, ζόρισμα υπάρχει. Αν περάσουν λίγα χρόνια θα επέλθει
και πείτε σε αυτόν ο οποίος απατά τη γυναίκα του και σε αυτήν που απατάει τον άλλο, θα αλλοιώσει την φύση και τον νόμο, και δοθήσετε εγχειρή αυτού έως καιρού και καιρών και ήμιση καιρού, 3,5 χρόνια, εθεώρουν και το κέρας εκείνο. Το παρομοιάζει με το θηρίο, μετά έχει μια άλλη εικόνα, ένα κέρατο. Προσέξτε, το τέταρτο θηρίο είναι ο ορμαθός του διαβόλου που κουβαλάει το παν που λέγεται αντίθεες δυνάμεις. Αντίθεες δυνάμεις. Διότι έχουμε μία τριάδα κατά απομίμηση της Αγίας Τριάδος. Λέμε Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, δράκων, θηρίων, ψευδοπροφήτης. Ο διάβολος, ο αντίχριστος και ο πρόδρομός του, ο ψευδοπροφήτης. Αλλά κατεξοχήν όμως, επειδή έχουμε μέσα στην ιστορία, στην ανάπτυξη της ιστορίας αυτές τις καταστάσεις, βλέπει ο Δανίλη ένα κέρατο, ένα μικρό κέρατο. Αυτό είναι ο αντίχριστος. Φοβερό, λέει, εκείνο το κέρατο που είδα. Εκείνο θεώρουν και το κέρας εκείνο επί πόλεμων μετά των Αγίων, και ίσχυσε προς αυτούς. Έκανε πόλεμο με τους Αγίους του Θεού. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια, αν είναι λεπτομέρεια, τους ενίκησε. Είδατε όμως ότι αυτά επαναλαμβάνονται συνεχώς στην ιστορία, με πίκνωση προς τα έσκατα που σας είπα, το κέρατο είναι ο Αντίχριστος. Πώς θα τους νικήσει ο Αντίχριστος τους χριστιανούς? Έχει μια πολύ ωραία σύντομη φράση ο Δοσήθειος Ιεροσολύμων. Συγγνώμη, ο Άνθιμος Ιεροσολύμων. Δύο λεξούλες. Δυνάμει κοσμική. Με κοσμική δύναμη θα τους νικήσει. Δυνάμει κοσμική. Όταν θα φύγετε για το σπίτι σας, εύχομαι να τα θυμόσαστε όλα. Εάν δεν καταφέρετε να τα θυμόσαστε όλα, σας παρακαλώ να θυμάσαστε αυτές τις δύο λέξεις. Ότι θα νικήσει ο Αντίχριστος τους Αγίους του Θεού δυνάμει κοσμική. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Αντίχριστος θα κρατάει στα χέρια του όλη την κοσμική δύναμη. Όλη την κοσμική δύναμη. Αρχές και εξουσίες στα χέρια του θα είναι. Ο δικαστικός κόσμος, οι τράπεζες, οι άρχοντες, οι στρατηγοί, οι πάντες στα χέρια του θα είναι. Θα κρατάει πάσα κοσμική εξουσία. Κοσμική, λοιπόν, όπως λέγει εδώ ο άνθρωπος, κοσμική δυνάμη. Κοσμική δυνάμη. Αλλά αυτό ήδη το βλέπουμε να γίνεται και να πραγματώνεται. Έχετε προσέξει, αν μπορούμε αυτό να το καταλαβαίνουμε, ότι μέσα στην ιστορία, στις ημέρες μας, γίνεται μια προσπάθεια να περιέλθει στα χέρια ολίγων πάσα εξουσία. Οικονομική στην αρχή εξουσία, να έχουμε το χρήμα, και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε και τις άλλες εξουσίες. Και δεν είναι κρυφό, και σε αυτόν τον ΟΗΕ ακόμα διακηρύχθη, ότι αυτά τα χέρια που μαζεύουν τις εξουσίες άπασες όλων των λαών της γης είναι οι σιωνιστές. Ο σιωνισμός. Αυτοί μαζεύουν πάσα εξουσία, σιγά σιγά, με υπομονή, με μακροπρόθεσμα σχέδια. Δεν βιάζονται. Κινούνται κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Το θέμα είναι ότι ο σιωνισμός είναι ο κατεξοχήν πρόδρομος του Αντιχρίστου. Θα λέγαμε εν ευρία ενία είναι ο ψευδοπροφήτης. Λέω εν ευρία ενία διότι ο ψευδοπροφήτης, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο σιωνισμός θα φέρει τον Αντίχριστο. Ναι, διότι ευρέως θα είναι ο Αντίχριστος, όπως θα δούμε όταν θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο. Εδώ όμως προβάλλεται ένας πειρασμός. Αυτό προσέξατε το τώρα. Ένας πειρασμός φοβερός για τους χριστιανούς
είναι ο εξής. Γιατί εμείς οι χριστιανοί, που επιτέλους δεν είμαστε μία αμεληταία δύναμης, μία αμεληταία ποσότης, γιατί να αφήνουμε στα χέρια των αντιθέων αυτή την κοσμική εξουσία και να μην την αναλάβουμε εμείς? Αυτός είναι ο πειρασμός. Αυτό το σημείο το καταλαβαίνετε τι, θα πει, τι πάει να πει. Πολλοί με καταλαβαίνουν τώρα τι πάει να πει. Όταν δηλαδή επιστρατευθεί η Εκκλησία, οι δυνάμεις οι χριστιανικές να αναλάβουν πάσαν κοσμική εξουσία. Αλλά προσέξτε, η απάντηση δόθηκε ήδη. Σ' όσα ελέγχθηκαν προηγουμένως, ότι ο χριστιανισμός δεν μπορεί να είναι μία κοσμική εξουσία, αλλά ο χριστιανισμός έρχεται να αποσπάσει από τον διαβολοκρατούμενο κόσμο ανθρώπινες ψυχές για να τις σώσει, να τους κάνει αγίους, τίποτε άλλο. Το Ευαγγέλιο ήδη εχάραξε την πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, ότι η Εκκλησία θα είναι πάντοτε διοκομμένη. Σας είπα, είναι πειρασμός να θέλουμε ως χριστιανοί να αναλάβουμε την παγκοσμία εξουσία για να εξουδετερώσουμε τον Αντίχριστο. Είναι σαν να θέλουμε να στραφούμε εναντίον δύο πραγμάτων. Το πρώτο, εναντίον του πνεύματος του Ευαγγελίου που είναι σταυρικό, και εναντίον των προφητιών που δείχνουν ότι τελικά ο Αντίχριστος θα αναλάβει πάσαν την κοσμική εξουσία με την οποία θα πολεμήσει τους πιστούς. Τι πάμε λοιπόν να κάνουμε? Μια ματαιοπονία, και όχι μόνο μια ματαιοπονία, αλλά νομίζω ότι θα αμαρτάναμε κιόλας εφόσον θα στρεφόμεθα εναντίον του πνεύματος του Ευαγγελίου, το οποίο είναι σταυρικό. Το πνεύμα του Ευαγγελίου είναι αυτό εδώ, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και να το θυμόμαστε αγαπητοί μου: πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοκτήσονται. Θέλεις να ζήσεις ζωή ευσεβίας, πάρ το απόφαση, θα διοκτήσεις. Πάρ το απόφαση. Θέλεις να είσαι τίμιος άνθρωπος, να πιστεύεις εις Χριστόν, θα σε πολεμήσει ο διάβολος, θα σε πολεμήσουν τα όργανα του. Συνεπώς, τη στιγμή που αναλαμβάνω την μεγάλη, το μεγάλο έργο να γίνω χριστιανός και να πολεμήσω εναντίον του διαβόλου, τότε τι μιλάω για κοσμική εξουσία? Τι μιλώ? Για να εξουδετερώσω, να το πω με τη φράση του Αποστόλου Παύλου, δια να καταργήσω την μορία του Σταυρού. Γιατί μορία? Δια τους απολυμμένους, τους χαμένους, ο Σταυρός είναι μορία. Και εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε τον χριστιανισμό με κοσμική σοφία. Ελάτε να σας πούμε, λέμε, ελάτε να δείτε τι είναι ο χριστιανισμός, και φοβόμαστε να παρουσιάσουμε την μορία του λόγου, του κηρύγματος, του Σταυρού. Διστάζουμε, φοβόμαστε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αν λοιπόν πούμε ότι εμείς θα τα φτιάξουμε τόσο ωραία, η πίτα σωστή, ο σκύλος χορτάτος, δεν θα κάνουμε τίποτα, αγαπητοί. Προσέξατε, σας είπα σπουδαία πράγματα. Σε αυτό το τελευταίο σημείο σας είπα σπουδαία πράγματα. Να το ξέρετε, ας το πάρω με απόφαση. Αντιθέτως, συγγνώμη, ο Κύριος ακόμη μας είπε: τότε παραδώσουσιν ημάς εις θλίψη και αποκτενούσιν ημάς και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Σαν να λέμε τώρα εις τον Κύριο: Κύριε, θα σε διαψεύσουμε ή θα σε ξεπεράσουμε. Θα υπερβούμε τους λόγους σου και τις προβλέψεις σου. Δεν θα μας μισήσουν οι άνθρωποι. Θα προβάλλουμε τον χριστιανισμό πολύ ωραίον. Θα πέσουμε χωρίς να το καταλάβουμε στα κοσμικά σχήματα. Και αυτό είναι μία απάτη, μία απάτη του διαβόλου. Αντιθέτως, όποτε αγαπητή μου η Εκκλησία ανέλαβε κοσμική εξουσία, εζημιώθη. Τώρα όμως έχουμε και μία συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι η περίπτωση με τους δύο μάρτυρες που έρχονται να δώσουν την δική τους τη μαρτυρία.
με τη μαρτυρία αυτών των δύο προφητών, ο Αντίχριστος θα κάνει πόλεμο, θα τους νικήσει και θα τους θανατώσει. Όλα αυτά τα παραχωρεί ο Θεός, τα παραχωρεί ο Θεός. Αν ρωτήσετε τι έννοια θα είχε ότι θα νικήσει ο Αντίχριστος τους δύο προφήτες, δηλαδή θα τους κάνει να αλλάξουν μυαλό, θα τους κάνει να υποχωρήσουν, θα τους κάνει να κλείσουν το στόμα τους. Όταν λέγει εδώ θα νικήσει ο Αντίχριστος τους δύο προφήτες, όπως παρακάτω θα δούμε και όλους τους πιστούς, δεν εννοεί, αγαπητοί μου, ότι θα τους νικήσει με την έννοια θα τους αλλάξει το μυαλό. Απλώς θα τους εξαφανίσει. Αυτό εννοεί, θα τους νικήσει, θα τους εξαφανίσει. Αλλά είναι γνωστό ότι εκείνο που είναι αιώνιο και αθάνατο και είναι δεμένο με το Θεό δεν εξαφανίζεται. Δεν εξαφανίζεται επουδενή λόγο. Επιπλέει, θα δουν μετά οι εχθροί των δύο προφητών κάτι καταπληκτικό. Καταπληκτικό! Αφού θα τους έχει θανατώσει ο Αντίχριστος, ύστερα από 3,5 μέρες θα τους δουν να αναστήνονται και να αναλαμβάνονται εις των ουρανών. Εκεί είναι η αληθινή νίκη. Αλλά αγαπητοί μου, παρότι αυτά έχουν τόσο ενδιαφέρον, ο χρόνος πέρασε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.